Πείτε, είναι η πρώτη μετά από 9 περίπου χρόνια. Μετά από 9 περίπου χρόνια. Μετά από 9 περίπου χρόνια, από το Σεπτέμβριο του 2014. Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ, χαρά και δικιά μου τιμή να μιλώ μαζί σας στην τηλεόραση του Άστρα. Να είστε καλά. Που έχω τόσες αναμνήσεις από το παρελθόν. Ακριβώς, σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, αφορμή λοιπόν για αυτή την τηλεοπτική συνέντευξη, το καινούριο σας βιβλίο, που εδώ κύριε Σκοτεινιώτη, σε όποια χέρια και αν έχει πέσει, όποιος το έχει ήδη διαβάσει ή έστω το έχει ξεφυλίσει, καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για ένα βιβλίο, μιλάμε πραγματικά για μια εγκυκλοπαίδεια. Ναι, χαίρομαι που το λέτε. Πράγματι, μπορώ να πω ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μου η θετική αποδοχή που είχε και από το ευρύ αναγνωστικό κοινό, ιδίως της περιοχής μας βεβαίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως της περιοχής μας, αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα των ιστορικών και των πολιτικών επιστημών. Τώρα αρχίζει και προχωρά, σας διακόπτω, γιατί έχει κάποιους μήνες που κυκλοφόρησε. Ναι, τέλη Δεκεμβρίου του 2022 ξεκίνησε. Ήταν μεγάλη η τιμή για μένα το ότι το αγκάλιζα και το εξέδωσαν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις του Πανεπιστημίου μας. Αυτό από μόνο το γεγονός δίνει ένα κύρος και μία εγκυρότητα στην μελέτη αυτή την οποία έκανα. Και βεβαίως, όπως είπαμε, πολλοί πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί, κορυφαίοι γράψαν και γράφουν κάθε μέρα. Και γράφουν και συνεχίζονται τα κολεκτικά. Και από ό,τι ξέρω θα γράψουν και άλλοι, από ό,τι μου έχουν μιλήσει, μου έχουν επικοινωνήσει κτλ. Εντάξει, αυτό είναι εξαιρετικά κολακευτικό. Και... υπάρχει ο πρόλογος στο βιβλίο σας του αείμνηστου ομότιμου καθηγητή του κ. Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος το χαρακτηρίζει υπόδειγμα τοπικής ιστορίας και διανοητική πρόκληση για αντίστοιχες μελέτες και σε άλλες περιοχές. Αυτό νομίζω από μόνο ότι το λέει όλα. Κοιτάξτε, ο Ηλίας Νικολακόπουλος δεν είναι αστυχαίος. Δεν ήταν ένας τυχαίος επιστήμονας. Ήταν κορυφαίος πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής, δάσκαλος. Και εγώ είχα την τύχη να με συνδέει και μια προσωπική φιλία. Αυτό το βιβλίο, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θα υπήρχε χωρίς τον Νικολακόπουλο. Υπό την έννοια ότι το πρώτο ερέθισμα για να το γράψω ήταν ένα δικό του βιβλίο. Η Καχεκτική Δημοκρατία, Κόμματα και Εκλογές στην Ελλάδα 1946-1967, που μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα, μίλησα μαζί του. Του είπα την ιδέα ότι με κύριο επιστημονικό υπόβαθρο αυτό το βιβλίο θα μπορούσα, πώς το βλέπει ο ίδιος, να κάνω κάτι που να έχει ως κέντρο αναφοράς στη Μαγνησία. Ενθουσιάστηκε, το αγκάλιζα από την πρώτη στιγμή, μου άνοιξε τη βιβλιοθήκη του και όλες τις πηγές του, τις οποίες αξιοποίησα, και αυτό με διευκόλυνε αφάνταστα. Και το αγάπησα αυτό το βιβλίο πάρα πολύ. Σας λέω ότι μια εβδομάδα περίπου πριν ξαφνικά πεθάνει, μου τηλεφώνησε. Τι γίνεται, ρε Πάνο, λέμε, και το βιβλίο να τελειώνουμε. Λέω, είναι ήδη υπό εκτύπωση. Ήθελε πώς και πώς, και είναι τραγικό πραγματικά. Είναι πραγματικά εκοφαντική η δύναμη της απουσίας του, ότι θα λείπει από την αυριανή εκδήλωση, που θα την χαιρότανε πάρα πολύ, και βεβαίως για μένα θα ήταν κάτι, μια ξεχωριστή παρουσία. Γιατί τώρα αυτός ο τίτλος, Μαγνησία και πολιτική εν καμίνο? Κοιτάξτε, το εν καμίνο έχει να κάνει με το ότι αναφέρεται σε τρεις και κάτι καυτές δεκαετίες. Ας σκεφτούμε τι έγινε από το 1934, και θα πω γιατί το 1934 μέχρι το 1967, θα δούμε ότι έχουμε δικτατορία μεταξά, έχουμε πόλεμο, έχουμε κατοχή, αντίσταση, έχουμε εμφύλιο, έχουμε διώξεις, έχουμε μετεφυλιακή κατάσταση στην Ελλάδα, αυτή που είναι γνωστή ότι έχουμε, και φτάνουμε στη δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Επομένως είναι τρεις δεκαετίες που τα είχαν όλα. Το 1934 πώς προέκυψε? Όταν το κουβέντιασα με τον Νικολακόπουλο, από πού να ξεκινήσω, ο ίδιος είχε τη γνώμη να μην ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε εκείνος. Εκείνος ξεκίνησε από τις εκλογές του 1946. Ήταν οι πρώτες μετά την απελευθέρωση. Άρα να ξεκινήσω από το τέλος του Μεσοπολέμου, ώστε να υπάρχει μια γέφυρα της προπολεμικής με τη μεταπολεμική περίοδο και να μπορούν να γίνουν και συγκρίσεις και να βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από το 1934, που δεν είναι τυχαίο, είναι οι τελευταίες δημοτικές εκλογές πριν την δικτατορία του Μεταξά και πριν τον πόλεμο. Γιατί μετά δεν ξαναγίνανε εκλογές. Το 1934 έγιναν τελευταίες δημοτικές εκλογές, και το 1936, το Γενάρη, τελευταίες
βουλευτικές εκλογές τον Αύγουστο, έγινε μετά η δικτατορία του Μεταξά το 36. Άρα λοιπόν η αφετηρία είναι αυτή, γι' αυτό είναι το 34. Στην πράξη βεβαίως, όσο προχωρούσα την έρευνα και όσο το έψαχνα και βάθαινα περισσότερο, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να είμαι απολύτως περιχαρακωμένος σε αυτή τη χρονολογία, αλλά πρέπει να σκαλίσω και σε προγενέστερη εποχή από την ίδρυση στην ουσία της πόλης του Βόλου, της νέας πόλης του Βόλου, γιατί πολλά πράγματα που έγιναν τότε επικαθόρισαν τα όσα συνέβησαν στην περίοδο που είναι η κύρια περίοδος που μελετάτε. Και έτσι λοιπόν έκανα και στο πρώτο κεφάλαιο έχω και ιστορικές αναδρομές που ξεκινάει στην ουσία από την ίδρυση της νέας πόλης και στο τέλος μάλιστα κάνω και μία προβολή στο μέλλον, γιατί ήθελα να δείξω με πολύ γενικές γραμμές βεβαίως ότι αυτά πώς επηρέασαν αυτά που συνέβησαν τα 37 χρόνια μέχρι σήμερα, χοντρικά ας πούμε, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να έχει ένα συνολικό ερμηνευτικό σχήμα για την εξέλιξη της πόλης, της Μαγνησίας και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά και δημογραφικά από κάθε άποψη. Κοιτάξτε, μόνο που το περιγράφετε τώρα, έτσι, όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι η συγγραφή ενός βιβλίου, είναι μια ολόκληρη έρευνα, μια ολόκληρη μελέτη. Απλώνεστε σε έτσι, πολλές δεκαετίες, με πολλά που συμβαίνουν σε αυτές τις δεκαετίες, συνδέεται γεγονότα. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να το κάνετε αυτό, για να ολοκληρώσετε αυτή την εγκυκλοπαίδεια, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 731 σελίδες. Κοιτάξτε, ναι, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά, δεν υπάρχει αμφιβολία και πολλές φορές η υπομονή μου και οι αντοχές μου έφταναν στα όρια τους και δεν ήταν λίγες οι στιγμές που ένιωσα ότι θα τα αφήσω, δεν πάει. Πράγματι λοιπόν, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια. Τα 4 τελευταία χρόνια ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και όταν λέω πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εννοώ πρωί βράδυ, ωράριο πλήρες. Εργαζομένου, στα δικά σας μέτρα δηλαδή. Περισσότερο από πλήρες. Χοντρικά. Ούτε καν οκτάωρο το να λέμε. Έτσι. Στα δικά σας μέτρα λέω. Ξέρω τι λέω. Ναι. Λοιπόν, ήμουν τυχερός από μια πλευρά ότι όταν ξέσπασε αυτή η πανδημία του κορονοϊού, είχα περίπου το 80% της έρευνας ολοκληρώσει. Άρα λοιπόν είχα την δυνατότητα στα χρόνια του κορονοϊού να ταξινομήσω, να οργανώσω, να επεξεργαστώ όλο αυτό το απίστευτο υλικό. Έχοντας λοιπόν όλο το υλικό ή το 80% ναι, συγκεκριμένο. Και έτσι που να μην τα απολυλογώ, περίπου δεν το κατάλαβα τον κορονοϊό, δεν στέλνηκα κάτι ας πούμε. Βοήθησε για να βάλετε σε τάξη όλα αυτά τα στοιχεία. Πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, πολλές βιβλιοθήκες, ας πούμε, να πάρω τους τρεις εράξεις, εδώ μια τοπική βιβλιοθήκη, που έχει ένα πολύτιμο αρχείο του τύπου από την ίδρυση της πόλης. Λοιπόν, από το 1881, ας πούμε, που μπήκαμε στο ενσωματώθηκε ο Βόλος στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, οι άνθρωποι βεβαίως έκλεισε. Έπρεπε να έχεις μια ειδική σχέση μαζί, να σου ανοίγουν κάποιες στιγμές για να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Κάποια κενά που βρήκα χρειάστηκε να πάω στον ταχυδρόμο που έχει ένα αρχείο από μια εποχή και μετά. Γενικά ήταν. Τώρα που αναφέρατε ταχυδρόμος, ο τύπος τι ρόλο έπαιξε? Τεράστιο. Τεράστιο. Είναι τεράστια πηγή. Χρειάζεται μια προσοχή μόνο. Επειδή έχει απίστευτος ο τύπος, δηλαδή, και στέκομαι κυρίως στις δύο ιστορικές εφημερίδες, τον Ταχυδρόμο και τη Θεσσαλία, γιατί αυτές ήταν οι βασικές πηγές μου, σε παρασύρει εύκολα σε ένα, θα το έλεγα με όρους δημοσιογραφικού, σε ένα ιστορικό ρεπορτάζ στο επιμέρους, στο μικρό, και χάνεις τη σύνθεση, χάνεις τη γενίκευση που πρέπει να κάνεις για να βγάλει ο αναγνώστης κάποια πιο σοβαρά συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν είναι να βρεις την ισορροπία. Ναι. Γιατί θέλει να δώσεις και τη μικροϊστορία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και μέσα από τη μικροϊστορία πηγάζει η μεγάλη ιστορία, αλλά ταυτόχρονα να μην χαθείς στη λεπτομέρεια και στο επιμέρους και χάσεις το κύριο και τη γενίκευση. Γιατί σε βάζεις αυτή τη διαδικασία, βλέποντας το ένα ρεπορτάζ μετά το άλλο, να ασχολείσαι και με επιμέρους θέματα εκείνης της περίοδου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, είχα την αυταπάτη ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, ξέρω αρκετά πράγματα από την ιστορία
Για να μην μιλήσω γενικότερα, μιλήσω της περιοχής. Κατάλαβα πόσο λίγα ξέρω. Δηλαδή, κάθε μέρα ήταν μια έκπληξη για μένα. Στις ώρες πέρασα ατέλειωτες ώρες στους τρεις ιεράρχες, ατέλειωτες ώρες. Κάθε μέρα που γύριζα στο σπίτι έχοντας φωτογραφίσει, γιατί έτσι δούλευα, φωτογράφιζα τα σημεία που με ενδιέφεραν από τις εφημερίδες και μετά τα ταξινομούσα. Ήταν μια έκπληξη κάθε φορά. Αυτό το ξεφύλισμα τώρα των εφημερίδων με αφορμή αυτή την έκδοση του βιβλίου σας έδωσε έτσι τη σκέψη να προχωρήσετε στη συγγραφή ενός άλλου βιβλίου με διαφορετικό θέμα? Κοιτάξτε, ακόμα είναι νωρίς να το σκεφτώ, δηλαδή ας καταλαγιάσει λιγάκι αυτό, λίγο να χαλαρώσω, λίγο να ξεκουραστώ. Πολλοί, ας πούμε, πολλοί μου προτείνουν, έχοντας αυτό, να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια, ας πούμε περίπου στο ίδιο, ώστε να υπάρχει μια συνολική καταγραφή της πολιτικής και εκλογικής ιστορίας της περιοχής. Δεν ξέρω. Ομολογώ ότι ακόμα δεν έχω καθόλου και αποφεύγω να το σκεφτώ, θα δούμε. Τώρα, έτσι κι αλλιώς, τώρα ακόμα έχουμε τις παρουσιάσεις, έχουμε όλα αυτά, μετά το καλοκαίρι. Είναι ακόμα νωρίς, ναι. Να μην χαλάσουμε και τα μπάλια του λαού, μετά θα δούμε το καλοκαίρι, θα το ξανασκεφτώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πούμε ότι μέσα από τις πολλές σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου δεν είναι μόνο ότι καταγράφεται η ιστορία, έχουμε ανάλυση αποτελεσμάτων, αλλά έχουμε και πρόσωπα που κυριαρχούν και αναδεικνύονται, έτσι. Εσείς ποια ξεχωρίζετε από εκείνη την περίοδο? Κοιτάξτε, η ανάλυση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν είμαι ένας ουδέτερος χρονικογράφος. Απλά καταγράφω γεγονότα. Αλλά στο μέτρο του δυνατού προσπαθώ να τα αναλύσω με αυτό που λέγεται στην ιστορική επιστήμη έντιμη υποκειμενικότητα, το λένε. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν γράφει, δεν υπάρχει ουδέτερη και αντικειμενική ιστορία. Ο καθένας έχει μια οπτική από την οποία βλέπει τα πράγματα. Το θέμα είναι να μην χειραγωγείται από όποιες ιδεολογικές αγγυλώσεις, από όποιες πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά να προσπαθεί κατά το δυνατόν να δώσει μια αντικειμενική εικόνα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεράστια πολιτική εμπειρία που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια ήταν χρήσιμη, με βοήθησε στο να μπορώ να βλέπω πολλές φορές και πίσω από τα επιφαινόμενα. Δηλαδή, όταν διάβαζα, ας πούμε, το τι έγινε στις δημοτικές εκλογές του 1964, που ήταν πραγματικά, δηλαδή, έτσι αξίζει κανείς να διαβάσει τις σελίδες αυτές του βιβλίου, οι τελευταίες που έγιναν πριν τη Χούντα. Δεν ξέρω εκλογές άλλες μετά, ούτε βουλευτικές, ούτε. Ήταν τον Ιούνιο του 1964. Λοιπόν, σαν να νιώθαν όλοι ότι είναι οι τελευταίες εκλογές. Εκεί βγήκαν μαχαίρια, βγήκαν αυτά όλα για να αποκωδικοποιήσεις και να τα καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει πρώτα εσύ να καταλάβεις τι σημαίνει, τι βγαίνει πίσω από την ανακοίνωση, ξέρω εγώ, της Ένωσης Κέντρου ή της ΕΔΑ ή της ΕΡΕΑ. Πρέπει να το έχεις βιώσει, να έχει ζήσει εκλογές. Πρέπει να ξέρεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται, ναι. Αυτό λοιπόν ήταν χρήσιμο. Τώρα, πρόσωπα λέτε. Ήταν πολλά τα πρόσωπα, δηλαδή στο βιβλίο, να σας δώσω να καταλάβετε και εσείς και οι τηλεθεατές μας ακούν, αναφέρονται 1982 ονόματα προσώπων. Ναι. Από αυτά, περίπου τα 1500 είναι από τη Μαγνησία. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα? Ας πούμε όλοι όσοι συμμετείχαν σε συνδυασμούς βουλευτικών και δημοτικών εκλογών. Mm-hmm. Και οι ψήφοι προτίμηση που πήραν και κάποια αξιολόγηση όπου αυτό είναι αναγκαίο. Δηλαδή, βρίσκω ανθρώπους στον δρόμο ή μου τηλεφωνούν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο καθένας μας, άμα πάει πίσω υπάρχει και ένα ευρετήριο το όνομά του. Ναι. Δεν χρειάζεται να διαβάσει όλο το βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις ονόματα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Των γονέων μας κατά κανόνα ή των παππούδων μας ή ανάλογα την ηλικία. Εμένα το γονέα μου. Ή εσάς τους νεότερους, ίσως των παππούδων. Όλοι βρίσκουν. Θα βρουν κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις που να μην ήταν κάποια στιγμή υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στη Νέα Ιωνία, στο Βόλο, στο Αλμυρό, στη Σκόπελο. Λοιπόν, είναι όλος ο νομός. Τώρα από τους 41 να πάρουμε τώρα τους βουλευτές. Ας αφήσουμε τους δημάρχους. Εκλέχα 41 βουλευτές αυτή την περίοδο. 40 άντρες και μία γυναίκα. Μάλιστα. Η Μαρία Καραγιώργη, μια μορφή έτσι της αριστεράς, βουλευτήνα της ΕΔΑ. Και αυτή στις δύο τελευταίες εκλογές, το 1963 και το 1964.
Από τους 41 αυτούς, νομίζω ότι 5 πρόσωπα ήταν που ξεφύγαν από τα τοπικά όρια. Με κορυφαίο τον Γιώργο Καρτάλη, ο οποίος ήταν μια από τις πιο λαμπερές και πιο επιδραστικές πολιτικές προσωπικότητες της εποχής του. Η μετακίνησή του από την αντιβενιζελική, τη μοναρχική παράταξη, που ήταν όλη η οικογένεια Καρτάλη, το παλιό καρταλικό κόμμα, στην κέντρο αριστερά, ανέτρεψε τις ισορροπίες των πολιτικών δυνάμεων, γιατί ήταν μεγάλη δύναμη ο Καρτάλης. Και ήταν το πρόσωπο το οποίο είναι σίγουρο ότι αν δεν τον έβρισκε ο πρόωρος θάνατος το 1957, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ήταν συνομήτης του Καραμαλή. Μόλις είχε εκλεγεί ο Καραμαλής πρωθυπουργός, θεωρείται βέβαιο ότι θα γινόταν ο αρχηγός του κέντρου και βεβαίως ο πρωθυπουργός σε επόμενες εκλογές. Και δεν ξέρω και ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι τη δικτατορία. Μπορεί να ήταν και άλλη η εξέλιξη, αν ήταν ο Καρτάλης και δεν ήταν ο Γεώργης Παπανδρέου. Νομίζω ότι ο Καρτάλης ήταν η κορυφαία μορφή. Για να μείνουμε στον χώρο του κέντρου, υπήρχε και μια άλλη προσωπικότητα, η οποία βεβαίως στο τέλος επισκιάστηκε η πολιτική του διαδρομή. Μιλώ για τον Τζον Γκλαβάνη, της γνωστής βιομηχανικής οικογένειας, γιατί ακολούθησε την τρίτη φάση της αποστασίας του 1965 και αυτό επισκίασε αναφυσβήτητα την πολιτική του διαδρομή. Αυτοί οι δυο εκφράζαν τις δυο διαφορετικές τάσεις στο χώρο του κέντρου. Ο Καρτάλης στην κέντρο-αριστερή τάση, η οποία ήταν ανοιχτή στη συνεργασία πενταριστερά και γι' αυτό και προωθούσε παντού τη συνεργασία πενταριστερά και στις δημοτικές εκλογές και στα βουλευτικές, και ο Γκλαβάνης, ο οποίος ήταν, να χρησιμοποιήσω ορολογία της εποχής, η εθνικόφρον, η αντιαριστερή τάση του κέντρου, ο οποίος ποτέ δεν συνεργάστηκε και δεν συνέπλεψε με την αριστερά. Μάλιστα. Αυτή από το χώρο του κέντρου. Από το χώρο, ας πούμε, της δεξιάς, τότε οι όροι αυτοί, σήμερα μπορεί ίσως να ηχούν κάπως διαφορετικά, αλλά τότε οι παραταξιακές ταυτίσεις ήταν πολύ έντονες. Το δεξιά κέντρο και αριστερά ήταν πολύ έντονη ταύτιση. Ναι. Από το χώρο δεξιάς, λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προσωπικότητα που ξέφυγε από τα τοπικά ήταν ο Ανδρέας Αποστολίδης, της επίσης βιομηχανικής οικογένειας, που είχαν και τα μεταλλεία στο Τσαγκλί, στην Ερέτρια, το Φαρσάλο, και ήταν οι πρώτοι ιδρυτές του Τσιμεντάδικου, μαζί με τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος έφτασε, βεβαίως ακολουθώντας μια διαδρομή προβληματική, ήταν επί 4 χρόνια υπουργός οικονομικών του Μεταξά. Μετά προσχώρησε στην θεσμική δεξιά, στον Παπάγο αρχικά, στον Καραμαλή συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καραμαλή. Δηλαδή ήταν το κορυφαίο αξίωμα που έλαβε πολιτικός από τη Μαγνησία αυτή την περίοδο, και δεν νομίζω να έλαβε και να υπήρξε και άλλος. Ούτε, σίγουρα τα μεταγενέστερα χρόνια δεν υπήρξε, αλλά ούτε και τα προγενέστερα. Και μάλιστα για κάποια στιγμή που υπήρχε κάποια προβλήματα εσωτερικά στην κυβέρνηση σε ρέτο του Καραμαλή, συζητήθηκε και για πρωθυπουργό. Συγκρούστηκε με τον Καραμαλή, συνεργάστηκε με ένα κεντροαριστερό σχήμα το 1958 και τελικά κατέληξε διοικητή αγροτική τράπεζα. Και από το χώρο τη αριστερά και πιο ειδικά πρέπει να πω του ΚΚΕ, ήταν δύο τα πρόσωπα. Ο ένα ήταν μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης, ο οποίος αναλάμβανε τις πιο ευαίσθητες αποστολές. Είναι ο μόνος που έκανε και υπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου την περίοδο της απελευθέρωσης του 1944. Και μαζί με τον Καρτάλη, νομίζω, ακολουθώντας, ξεκινώντας από εντελώς διαφορετικές διαδρομές, συνέκλυνα σε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα. Είναι απίστευτα ενδιαφέρουσα και αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο η πορεία αυτών των δύο προσωπικότητων, του Καρτάλη και του Πορφυρογέννη. Νομίζω ότι είναι οι πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Και υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο από το χώρο του ΚΚΕ, το οποίο ίσως δεν είναι και τόσο γνωστό ότι είναι από το Βόλο. Μιλώ για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Η οικογένειά του ήρθε από τον πύργο της Βουλγαρίας και ξεκίνησε κουρέας στη Νέα Ιωνία. Σε ηλικία 31 ετών έγινε μέρος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ με τον Ζαχαριάδη, και στη διάρκεια της κατοχής μαζί με τον Σιάντο ήταν το ηγετικό δίδυμο του ΚΚΕ που οργάνωσαν αυτό το μεγάλο αντιστασιακό εαμικό κίνημα. Και στον Εφήλιο ήταν το δεύτερο πρόσωπο της κυβέρνησης του Βουνού, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και βεβαίως είχε μια
κακή πορεία, όπως και όπως στο τέλος με τα σοκοματικά του κουκουέ, όπως και ο Προφυρογέννης δηλαδή, με, τα ανώμαλα, με το ανώμαλο σοκοματικό καθεστώς. Αλλά έφτασε απίστευτα ψηλά και κανείς εδώ στο Βόλο, ας πούμε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ότι αυτοί ήταν βουλευτές του 36 και οι δύο, έτσι, του κουκουέ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολλές, έτσι, άγνωστες σε πολλούς τυχές, έτσι, μας λέω, σε μένα που κατά τεκμήριο ήμουν πιο μοιημένος στα πράγματα, γιατί ερευνήσατε άπειρα πράγματα, δεν ήξερα. Και φέρνεται έτσι στο φως και στην επιφάνεια και πολλά ακόμη στοιχεία. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες μαζί σας για αυτό το βιβλίο των 731 σελίδων, επαναλαμβάνω, που δεν είναι βιβλίο. Να προσθέσουμε, κύριε Σκοτεινιώτη, φυσικά ότι εκτός από εσάς, αύριο το απόγευμα, Τετάρτη, σε αυτή την έτσι μεγάλη εκδήλωση στο ΤΕ της Μαγνησίας, θα μιλήσουν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, και η προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Μαγνησία, η κυρία Ανίτα Πρασά. Εσείς φυσικά η δική σας ομιλία, και έχουμε και τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, του κυρίου Χρήστου Στρατηγόπουλου, της Προέδρου της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών, της κυρίας Μιλίτσας Ζαρλή Καραθάνου, και του Προέδρου της Ένωσης Συντακτών και Προέδρου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης, του κ. Γιώργου Τσιγκλιφίση. Το συντονισμό θα τον έχει ο καθηγητής ο κ. Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Είναι ο χαιρετισμός όσων συμμετέχουν στην συνδιοργάνωση. Ακριβώς, ακριβώς. Της παρουσίασης. Μόνο μία να πω, επειδή πράγματι, για να μην φοβήσουμε τον κόσμο με τις 731 σελίδες, να πω κάτι. Ναι. Μια πλεονέκτημα. Ας πούμε, υπάρχουν 411 πίνακες, mm-hmm. ναι. 12 διαγράμματα και 103 φωτογραφίες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σπάει λίγο η σελίδα, δεν ογκώνεσαι, mm-hmm. Βλέποντας συνεχόμενες γράμματα. Ναι. Λοιπόν, και διευκολύνουν για να κατανοήσεις το περιεχόμενο οι πίνακες. Mm-hmm. 411 πίνακες έχουν απίθανα στοιχεία και όχι μόνο πολιτικά. Πάρα πολλοί πίνακες έχουν οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά στοιχεία, πληθυσμού κτλ. Είναι όλο το. Το βιβλίο δεν είναι μόνο πολιτική και εκλογές. Ναι. Είναι και οικονομία και κοινωνία και δημογραφία. Είναι αυτό που λέμε ιστορία. Από όλα, ναι. Έτσι, της περίοδου εκείνης. Επομένως, αυτό διευκολύνει. Έχετε δίκιο. Εγώ λέω 711 σελίδες για να δείξω τον έγκο τη δουλειά. Αλλά έτσι είναι πιο εύκολο. Γιατί να το κρύψω μετά. Διάβαστο, σωστό. Είναι πιο εύκολο διάβαστο. Και υπάρχει και το ευρετήριο, όπως είπατε, στο τέλος. Υπάρχει το ευρετήριο. Οποιοδήποτε δει ένα όνομα ή οτιδήποτε. Όχι μόνο αυτό. Και το ευρετήριο δήμο και κοινοτήτων. Δηλαδή, εγώ είμαι, ας πούμε, από το Τρίκερι. Και βαριέμαι να διαβάσω όλα τα στοιχεία, τι έγινε στη Σκιάθου, τι έγινε στην Ανάβρα και τι έγινε στο Βελεστίνο. Και θέλω να δω τι έγινε και αναφέρεται για το Τρίκερι. Πίσω υπάρχει ευρύτερο. Σε ποιες σελίδες αναφέρεται το Τρίκερι. Σε ποιες σελίδες αναφέρεται το Βελεστίνο. Μάλιστα. Ο Αλμυρός. Άρα λοιπόν ο καθένας, ένας που είναι από μια περιοχή του νομού και δεν θέλει, δεν έχει την υπομονή να το διαβάσει όλο, αλλά μπορεί να δει, ας πούμε, πήρε χθες ένας γνωστός μου από την Σκιάθου, μου λέει. Ακόμα δεν το διάβασα όλο, αλλά διάβασα όλα τα σποραδίτικα. Έτσι. Τα ξεκοκάλισα τα σποραδίτικα. Μάλιστα. Και μου άρεσαν και τα λοιπά. Θα διαβάσω και τα άλλα τώρα όταν βρω την ευκαιρία. Αλλά αυτός ήθελε να διαβάσει. Σωστό. Τα σποραδίτικα. Αυτά τον ενδιαφέραν. Σωστό. Χαρά μου λοιπόν αύριο, όσο περισσότεροι φίλοι θα είναι τιμή μου να έρθουν να ακούσουν, να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καλοτάξιδο, φαίνεται η επιτυχία του, έτσι το λέμε, από όσους ήδη έχουν γράψει για αυτό το μεγάλο και πολύ σημαντικό πόνημά σας, κύριε Σκοτεινιώτη. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ, κύριε Σταμακολίδη, σας ευχαριστώ και εσάς και την τηλεόραση του Άστρα. Καλή